Βασιλή, τι θα φάμε? Τι δεν θα πας? Τι προτείνεις συνήθως, δηλαδή ποιο είναι το must πιάτο στο Uberness? Chicken burger. Μαγειρεύεις από μικρός? Οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι να παίρνω τα κατσαρόλια της μητέρας μου, να βάζω μέσα χόρτα, μη βρόσιμα εννοείται, και λουλούδια από τον κήπο, λίγο ρύζι και νερό και να προσπαθώ να τα βράσω και να φτιάξω το λεγόμενο σπανακόριζο, που μέχρι σήμερα είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Μαγειρεύε κάποιος πολύ καλά, η μαμά, ο μπαμπάς? Όλοι, όλο το σόι, όλο το σόι, μαμάς, μπαμπά, αδερφοί, όλοι μαγειρεύουν φανταστικά, θείες, θείοι, οπότε μεγάλωσα σε ένα σόι και όπως λέω χαρακτηριστικά σε μια οικογένεια μερακλείδων και καλοφαγάδων που τους αρέσει όμως το λίγο και καλό φαΐ, όχι το πολύ. Καταρχάς τρώω πάρα πολύ λίγο, υπάρχει ένα τεράστιο misunderstanding, ότι τρώω πάρα πολύ. Γιατί το Instagram μου μπορεί να ανεβάσω και 20 posts την ημέρα και όπως μου λέει η κολλητή μου, μέχρι 3 ανεβάζουμε, stop it, ξέρεις. Ευτυχώς υπάρχουν τα stories και εκτενώνω με εκεί πέρα. Ανεβάζω πολύ Instagram και πολλοί νομίζουν ότι η τούρτα που ανέβασα αμυγδάλου, το αρνί σούβλας και τα μύδια χνηστά, θα έχω φάει από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Δεν είναι αλήθεια, τρώω πολύ λίγο και τρώω και ελαφριά. Αλήθεια σου λέω, δεν το πιστεύει κανείς. Σπίτι σου δηλαδή τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο σου? Στο ψυγείο μου υπάρχει πάντα σόγια σος, πολλές ασιατικές σάλτσες, γιαούρτι, ψωμί σίγουρα πάντα, παξιμάδια, ντομάτες χειμώνα καλοκαίρι, το καλοκαίρι πάντα καρπούζι, μουστάρδες πολλές, λάδια τρούφας, τίποτα που να τρώγεται άμεσα. Και άμα θέλεις να φτιάξεις κάτι για σένα, γυρνάς στο σπίτι κουρασμένος και θες κάτι να μαγειρεύεις, τι θα φτιάξεις? Θα βγω στο μπάρμπεκιου στη βεράντα, βρέξει χιονίσει, όχι κάθε μέρα, αλλά μπορεί μέρα παραμέρα. Θα ψήσω ένα ωραίο κομμάτι κρέας, ένα φιλέτο κοτόπουλο όπως τρώνε όλοι οι νορμάλ άνθρωποι, όχι ένα φιλέτο μοσχαρίσιο πανάκριβο. Κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ. Θα το ψήσω, θα βάλω στο πλάι λίγο μαρούλι με λαδολέμονο και θα το πάω. Τρώω πολύ απλά. Μ' αρέσει πολύ το ψάρι, μ' αρέσουν τα λαχανικά. Ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις φάει σε ταξίδι σου? Γκαραντί είναι το σούσι που έφαγα μέσα στην ψαραγορά του Τόκιο. Mm-hmm. Είναι το ωραιότερο πράγμα που φάει στη ζωή μου. Ήταν η δεύτερη στιγμή στη ζωή μου που έκλαψα από φαγητό. Και η άλλη ήταν στη Μήλο όταν έφαγα ψητή κολοχτύπα και κολοκυθάκια βραστά. Πάω να φέρω το κοτόπουλο. Και κολοκυθάκια βραστά, σαλάτα. Ήταν τόσο φρέσκα που με είχατε συγκλονίσει. Στο μαγαζί είσαι αυστηρός με τους συνεργάτες σου, μες στην κουζίνα? Όχι, εφόσον κάνουν αυτό που τους έχω ζητήσει. Πότε, τι μπορεί να σε βγάλει δηλαδή εκτός ορίων? Δεν είσαι ο σεφ από αυτούς που ξέρουν που μπαίνουν μέσα και ουρλιάζουν και φωνάζουν, Από αυτούς είμαι. Αλήθεια? Όχι. Πλέον επειδή θέλω να είναι η ζωή μου ήρεμη, δεν το κάνω. Απλώς κάνω πολύ καλή ξύγα που λέμε λαϊκά. Δηλαδή, όταν θες να δουλέψεις μαζί μου, σου λέω: δεν με νοιάζει τι περγαμηνές έχεις, δεν με νοιάζει τίποτα από ό,τι μου λες. Εγώ σου λέω ότι οι ώρες είναι αυτές, τα λεφτά είναι αυτά και ότι δυστυχώς για σένα πρέπει να είναι πολύ καθαρή κουζίνα. Εννοώ όμως στα όρια της ανομαλίας. Λοιπόν, βάζω πάνω στον μπριό σου μαγιονέζα κάρι. Που λατρεύω το ασιατικό το κάρι. Από πάνω κουμπάμε το φιλέτο κοτόπουλου. Από πάνω βάζουμε αγκούρι κίμτσι, τουρσί, το οποίο το στίβουμε καλά να φύγουν τα ζουμιά. Και βάζουμε μπόλικο έτσι. Καπακώνουμε. Είσαι ανταγωνιστικός? Καθόλου. Γι' αυτό και δεν έχω πάρει μέρος ποτέ σε διαγωνισμό. Δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τα reality γενικότερα, όχι μαγειρικής. Μην το παρεξηγήσουμε τώρα και με ρωτάς διάφορα για τα reality μαγειρικής. Γενικότερα, όχι, δεν είμαι καθόλου. Δεν θα πήγαινε στο MasterChef, καταλαβαίνω. Γενικώς δεν θα πήγαινα σε reality. Θες μαγιονέζα με σκόρδο και παρμεζάνα πάνω στις πατάτες σου? Okay. Θα γίνουμε καλοί φίλοι. Και άμα γυρεύει καλύτερα, η Ελένη Μενεγάκη ή η Φέη Σκορδά? Μάλλον η Μενεγάκη. Η Φέη δεν μπορεί να μαγειρεύει. Και ποια είναι η καλύτερη παρέα στην κουζίνα? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν έχει ιδέα η ερώτησή σου. Η Ελένη είναι η Ελένη, η Φέη είναι η Φέη. Και τώρα για να κλείσουμε, θέλω να μου πεις ποιο είναι το μυστικό για την τέλεια τηγανητή πατάτα. Αν νόμιζα για το τέλειο κορμί. Λοιπόν, κόβεις τις πατάτες όπως τις θες. Τις ξεπλένεις καλά με κρύο νερό από τη βρύση κάτω στο σουρωτήρι μέσα. Τις αφήνεις να σουρώσουν καλά. Τηγανίζεις σε μπόλικο σπορέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, οποιοδήποτε ελαφρύ λάδι και όχι ελαιόλαδο.
Okay. Γιατί όχι ελαιόλαδο. Γιατί είναι πανάκριβο. Okay. Τη στιγανίζει σε μια βαθιά κατσαρόλα, στην αρχή σε χαμηλή φωτιά. Okay, δηλαδή, αν η κουζίνα σου πηγαίνει μέχρι το 8 ή το 9, τη στιγανίζει στο 6. Ουσιαστικά δεν τηγανίζονται, ουσιαστικά μαλακώνουμε στο λάδι και μόλις μπορείς να τις συμπίσεις με ένα πιρουνάκι, δυναμώνεις τη φωτιά στο 9 και τις αφήνεις άλλα 10-15 λεπτά στο full να τηγανιστούν σαν μια δεύτερη φορά. Θα γίνουν πάρα πολύ τραγανές, έτσι είναι τηγανισμένες και αυτές. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να φάω. Καλή όρεξη.